Ο φακός του Καλλινουριούς βρίσκεται στο γραφείο του Δημάρχου Καλλινίου, του κ. Γιάννη Γαλουζή, μία μέρα μετά την άφηξή του από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε, κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα. Καλώς σας βρίσκω. Ο πράγματι ήταν ένα ταξίδι το οποίο είχε μια σειρά επαφών, τόσο με τα Υπουργεία του, το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας, άρα με τον νέο πλέον αναπληρωτή Υπουργό, τον κ. Σαντορινιό, και με τον οποίο, ο οποίος χειρίζεται προσωπικά το όλο θέμα της λειτουργίας της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Θέλω να σας πω ότι ο προγραμματισμός πλέον και οι εργασίες πάνε καλά. Από εμάς έχουμε εξοδοτήσει τον κύριο Τηλιακό, τον Αντιδήμαρχο, ο οποίος ασχολείται με το θέμα πλέον των λεπτομεριών, ούτως ώστε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να γίνουν τα εγκαίνια της σχολής. Εκεί προγραμματίζεται δηλαδή ούτως ή άλλως, θα γίνουν τα εγκαίνια, άρα θα μπει σε λειτουργία κανονικά η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Ήδη έχει γίνει και η προκήρυξη, μέσα δηλαδή στις ακαδημίες που αναγράφονται όλες τις χώρες μας. Αν δείτε, υπάρχει και η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού με τις αντίστοιχες θέσεις προσωπικού, οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Έχει οριστεί διοικητής ο κύριος ο πλωτάρχης του λιμενικού, κ. Τσαγκάρης ο Θεοφίλης, και θα οριστεί λίγαν συντόμως και ο διευθυντής σπουδών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Από εκεί πέρα θα προχωρήσουμε σε συμβάσεις με καθηγητές, αλλά αυτά είναι θέματα πλέον του διοικητή και του διευθυντή σπουδών, που οι δυο τους μαζί θα επιλέξουν τα αντικείμενα και θα προχωρήσουν. Άρα είμαστε στην τελική ευθεία, λοιπόν. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες, δεν μπορώ να σου πω ότι πινελιές λεπτές μικρές είναι, προκειμένου να μπούμε πλέον στην λειτουργία. Άρα ένα όνειρο όλων μας αρκετών δεκαετιών βρίσκει πλέον τον χρόνο της υλοποίησής του, και αυτό υλοποιείται γιατί πραγματικά το πιστέψαμε από την αρχή, τρέξαμε, βρήκαμε κατάλληλα όντα, ευήκοα, και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού ήρθε και έδεσε και έδωσε λύση στο πρόβλημα. Χθες σας είδα και κάναμε και ένα ανάλογο ρεπορτάζ πάνω στο θεατράκι το ανοιχτό του Δήμου μας στο χωριό, σχετικά με το τομή, στις συζητήσεις που είχα τελικά με τους μηχανικούς. Είναι ικανοποιημένοι. Αυτό που είδατε χθες είναι σε συνέχεια της επίσκεψης που είχα στο Υπουργείο Υγείας. Είχα συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τα θέματα αυτά, με τον κύριο Βαρδερό, με τον οποίο πλέον στην συνάντηση την οποία είχαμε συζητήσαμε τις λεπτομέρειες πάνω στις οποίες καθυστερούσε η λειτουργία του αντίστοιχου τόμι. Τι μιλάμε, ο κόσμος δεν ξέρει τι σημαίνει τόμι. Τόμοι είναι οι τοπικές μονάδες υγείας, είναι σαν να λέμε τα πολυιατρία, τα ιατρία με τους παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδιάτρους, αλλά όχι μόνο γιατρούς, γιατί έχει και άλλο προσωπικό, έχει νοσηλευτικό, έχει διοικητικό προσωπικό, έχει κοινωνικούς λειτουργούς, έχει επόπτες υγείας, άρα αυτά θα έρθουν πλέον να καλύψουν και να παρέχουν υπηρεσίες στις τοπικές μας κοινωνίες. Σε εμάς πλέον μετά την άκαρπη προσπάθεια της ΔΥΠΕ προκειμένου να βρει και να μισθώσει έναν χώρο, γιατί είχε γίνει μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ζήτησε, δεν βρέθησαν ενδιαφερόμενοι, δεν κατέδεσαν, παρόλο το ότι έγινε γνωστό, ότι δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο, παρόλο όλα αυτά εδώ. Από εκεί πέρα πλέον ο Δήμος έρχεται να παραχωρήσει έναν χώρο, και ο χώρος αυτός είναι τα δύο ισόγεια κτίρια του Ανοιχτού Θεάτρου Χώρας, δηλαδή εκεί που είναι το εντευκτήριο, το καφενείο που είχαμε στο κεντρικό σημείο, και το πρώτο αριστερά κτίριο, τα οποία έπρεπε να έρθουν επομένως κάτω η πολιτική μηχανική του Υπουργείου Υγείας και της ΔΥΠΕ, προκειμένου να επιθεωρήσουν τον χώρο, να δει αν πληρεί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για λειτουργία ενός τέτοιου χώρου. Βρήκαν τους χώρους κατάλληλους, και από εκεί πέρα οι μηχανικοί αυτοί θα προχωρήσουν στις αντίστοιχες μελέτες τροποποίησης, προκειμένου να γίνει εσωτερικά δηλαδή ο χώρος σύμφωνα με τις απαιτήσεις όπως χρειάζεται. Εμείς ως Δήμος και Τεχνική Υπηρεσία, και αυτό ήταν μαζί μου και οι Αντιδήμαρχοι και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και ο κύριος Ρήγας, αλλά και η δική μας μηχανική, είναι στη διάθεσή τους προκειμένου να συνδράμουμε για να επιταχυνθούν
οι όλες εργασίες αυτές και να μπει σε λειτουργία ένα τόσο σημαντικό έργο που θα αναβαθμίσει μια περιοχή, θα αναβαθμίσει το χωριό, θα αναβαθμίσει γενικά την πόλη της Καλλίνου, αλλά και την Καλλίνο γενικότερα, διότι ήδη, και αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε, έχουν προσληφθεί και έχουν βγει τα αποτελέσματα για δύο γενικούς γιατρούς από τις τρεις θέσεις που έχουμε. Παιδίατρο δεν έχουμε ακόμα, αλλά ελπίζουμε ότι θα έχουμε. Έχουν βγει τα αποτελέσματα για δύο νοσηλεύτριες, έχουν βγει τα αποτελέσματα για δύο πιέψιλον διοικητικού, έχουν βγει τα αποτελέσματα για ένα κοινωνικό λειτουργό. Νομίζω ότι δεν έχουμε βρει επόπτη υγείας, νομίζω όμως θα ξαναγίνει προκήρυξη προκειμένου να καλυφθεί και το κομμάτι αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήδη πλέον και οι προσλήψεις, το κομμάτι αυτό το δύσκολο, έχει ολοκληρωθεί. Άρα είμαστε πλέον έτοιμοι, τελειώνοντας τις εργασίες, να μην μπροστά. Κανένα έργο? Είμαστε στην ευχάριστη θέση πλέον μετά από πολλούς μήνες καθυστέρηση, μπορούμε να το πούμε. Τόσο το Καρπάθιο λοιπόν ξεκίνησε τις εργασίες του, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, καθώς πλέον και ο Βρεφονηπιακός σταθμός, που από ό,τι γνωρίζω έχει εγκατασταθεί πλέον ο εργολάβος και έχει ξεκινήσει και αυτό στις δικές του εργασίες εξκαφής, μελίωσης του αντίστοιχου κτίριου. Άρα τρέχουν αυτά εδώ τα δύο έργα. Υπέγραψα χθες τη σύμβαση με τον εργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει την επισκευή, συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Άρα και αυτό το θέμα τη λύση είναι, για μας μετράει ο χρόνος. Από εκεί πέρα ο εργολάβος οφείλει μέσα σε μία εβδομάδα να έρθει να αναλάβει και να ξεκινήσει εργασίες, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας και για τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Καθώς επίσης, αν είδατε χθες, το Δημοτικό Συμβούλιο πέρασε η αναμορφώση, γιατί μας ήρθε η τελική έγκριση κατανομής των χρημάτων των έργων αναπλάσεων πλακοστρώσεων της πόλεως μας, ύψους περίπου 800.000 ευρώ, κάτι το οποίο έπρεπε να περάσει με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό μας, το αντίστοιχο ποσό που μας δίδει το Υπουργείο, προκειμένου να μπορούμε να το δημοκρατήσουμε, καθώς και οι ασφαλτοστρώσεις 2.020.000 ευρώ. Αυτά είναι έργα τα οποία αμέσως θα δημοκρατηθούν, δηλαδή μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες, τελειώνοντας έχοντας την έγκριση της αναμόρφωσης και την αντίστοιχη απόφαση της διάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής. Προχωράει ήδη ο κ. Κουλιανός, που ήμουν χθες στις τεχνικές υπηρεσίες, έχει προετοιμάσει ηλεκτρονικά, επομένως την πλατφόρμα πάνω στην οποία θα στηθεί όλος αυτός ο διαγωνισμός, προκειμένου να αναρτηθεί και να προχωρήσουν και αυτά τα έργα. Μην ξεχνάτε, θα τρέξουν κι άλλα. Είναι μια περίοδος που έχουν εγκριθεί αρκετά. Απλώς περιμένουμε από το Υπουργείο τις εγκρίσεις, προκειμένου να προχωρήσουμε στις δημοπρατήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να τα λέμε αυτά. Έχει σχέση με τις παιδικές χαρές. Οι παιδικές χαρές, μην ξεχνάτε, καταθέσαμε ένα αίτημα 360.000 ευρώ στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να μας χρηματοδοτήσει, προκειμένου να προχωρήσουμε σε κατασκευή, επιδιόρθωση και επιστοποίηση των αντίστοιχων παιδικών χαρών. Ενεκρίθη ένα ποσό από το Υπουργείο 200.000 ευρώ από αυτά τα οποία ζητούσαμε. Βάλαμε εμείς τα υπόλοιπα χρήματα. Περιμένουμε την τελική έγκριση και εδώ, προκειμένου να προχωρήσουμε σε δημοπράτηση. Από εκεί πέρα, με το τελικό OK, θα προχωρήσει και η δημοπράτηση αυτών. Αλλά υπάρχει μια σειρά τέτοιων έργων, πολλών, τα οποία είναι έτοιμα προκειμένου να τρέξουν. Αυτό είναι και το δικό μας στοίχημα, αυτός είναι και ο κόπος μας και η δουλειά μας, γιατί σε δύσκολες εποχές και εκεί που αν είδατε το τεχνικό πρόγραμμα και τα έργα τα οποία μέσα από τη ΣΑΤΑ βγαίνουν είναι 402.000 ευρώ, άρα με 402.000 ευρώ δεν μπορείς να κάνεις έργα, δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, με τις προηγούμενες εποχές, για να το πω καλύτερα, όταν εκεί η ΣΑΤΑ έφτανε τα 3-3,5 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια και υπήρχαν και άλλα έσοδα από άλλες πηγές. Σήμερα αναγκαζόμαστε με λίγα χρήματα και από εκεί και πέρα πηγαίνω, ερχόμαστε από την Αθήνα προκειμένου να βρούμε χρήματα και ευτυχώς καταφέρουμε και τα βρίσκουμε. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την σύντομη, με έναν πολύ ουσιαστική από πλευράς ειδήσεων συνέντευξη και σε μία άλλη μας έτσι συνάντηση, κοντά-κοντά, να πούμε αν η παράταξή σας ετοιμάζεται για τις εκλογές που έρχονται. Σίγουρα η παράταξή μας ετοιμάζεται. Έχω βέβαια ένα μικρό πρόβλημα το οποίο θα το ξεπεράσω προσωπικό. Εντάξει. Μια χαρά είστε, μια χαρά είστε. Λοιπόν, το ξεπερνάω και από εκεί πέρα μπαίνουμε δυνατά και προχωρούμε.